είναι ο κύριος Κλέαρχος Κυριακίδης, επισκέπτης καθηγητής στη νομική σχολή του Ούκλαν Σάιπρους, και σήμερα τον έχουμε στη συχνότητά μας. Θα δείτε ότι η προσέγγιση του είναι ιστορική, γεωπολιτική, νομική, αλλά έχει και άποψη για αυτή καθ' αυτή, χωρίς να είναι ο άνθρωπος ειδικός στις κατασκευές πυρηνικών εργοστασίων. Καλημέρα κύριε Κυριακίδη. Καλημέρα κύριε Σαχινά και καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε Κυριακίδη, θέλω να σας ρωτήσω, διότι έχετε μία διαδρομή στο θέμα με τουλάχιστον 11 άρθρα και ανοιχτές επιστολές, αν μετά το σεισμό αισθάνεστε ακόμη περισσότερο όχι φοβισμένος, προβληματισμένος. Ναι, σίγουρα. Οι σεισμοί έχουν υπογραμμίσει τουλάχιστον δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για διάφορους λόγους. Όχι μόνο λόγω σεισμών, αλλά λόγω πολέμων, εσωτερικών σειράξεων, τρομοκρατικών επιθέσεων και ούτω καθεξής. Το δεύτερο που υπογραμμίστηκε από τους πρόσφατους σεισμούς είναι ότι στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία της πυρηνικής ενέργειας. Υπήρχαν από τη δεκαετία του 50, τέλη του 50, της δεκαετίας του 50, πυρηνικά όπλα στην Ανατολική Μεσόγειο. Για παράδειγμα, οι Βρετανοί, ξέρουμε τώρα, έφεραν πυρηνικά όπλα στις βάσεις που είχαν στην Κύπρο. Οι Αμερικανοί φέραν πυρηνικά όπλα στην Τουρκία. Πιο πρόσφατα το Ισραήλ έχει αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το καινούριο, το γεωπολιτικό φαινόμενο που βλέπουμε τώρα είναι η πυρηνικοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου μέσω πυρηνικών εργοστασίων. Πολύ σωστά έχετε αναφέρει τον πυρηνικό σταθμό υποκατασκευής του Άκουγιου στην Τουρκία, αλλά και η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει παρόμοιο πρόγραμμα στην περιοχή Ελτάπα, δυτικά της Αλεξάνδρειας και δυστυχώς αρκετά κοντά στην Κρήτη και αρκετά κοντά στην Κύπρο. Βέβαια. Άρα λέτε ότι εκτός από το Άκουγιου που είναι αρκετά κοντά στην Κύπρο, έρχεται από πίσω άλλο εργοστάσιο στην Αίγυπτο, στην Ελτάμπα, αρκετά κοντά στην Κρήτη. Σωστά. Οι τουρκικές αρχές πριν το σεισμό, πρέπει να πω, δηλώσαν ότι θα ενεργοποιηθεί ο πυρηνικός σταθμός Άκουγιου πριν τα τέλη του 2023. Πέρος δηλαδή. Οι αρχές στην Αίγυπτο έχουν δηλώσει ότι θα ενεργοποιηθεί ο πρώτος σταθμός της Αιγύπτου μέχρι το 2030. Δηλαδή είναι μπροστά η Τουρκία. Αλλά ακολουθεί και η Αίγυπτος, όπως είπατε. Mm-hmm. Ας δούμε λίγο την ιστορική πτυχή αυτής της υπόθεσης, λοιπόν. Η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Τουρκία είχε όραμα να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια από τη δεκαετία του 50. Αρχίσανε στις αρχές της δεκαετίας του 70 να ψάχνουν σημείο στην Τουρκία για να κατασκευάσουν πυρηνικό σταθμό και δεν ξέρω αν είναι υπόπτων ή όχι, αλλά το 1974 διάλεξαν την περιοχή Άκουγιου. Δεν ξέρω αν είχε οτιδήποτε να κάνει με την κατάσταση στην Κύπρο και τις δύο τουρκικές εισβολές του 1974, αλλά το ιστορικό γεγονός είναι ότι οι τουρκικές αρχές διάλεξαν το Άκουγιου στην Τουρκία ως σημείο για να κατασκευαστεί πυρηνικό σταθμός. Για τις επόμενες δεκαετίες προσπαθήσαν να πραγματοποιήσουν αυτό το όραμα χωρίς επιτυχία. Για παράδειγμα, έκαναν μια προσπάθεια με τον Καναδά και δεν πετύχε. Αλλά, και εδώ έρχομαι τώρα στην κρίσιμη αλλαγή στην κατάσταση αυτή, το 2010 η Τουρκία υπόγραψε συμφωνία, διμερή συμφωνία με την Ρωσία με βασικό στόχο την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού σταθμού στο Άκουγιου και με αυτήν την συμφωνία οι τουρκικές και οι ρωσικές αρχές
άρχισαν να χτίζουν το σταθμό ουσιαστικά το 2018. Είναι από τότε που άρχισα και εγώ να ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα, ψάχνοντας τις ιστορικές, γεωπολιτικές και νομικές επιπτώσεις. Δηλαδή το κρίσιμο σημείο στην πρόσφατη ιστορία είναι το 2010 με τη σύναψη αυτής της διμερής Ρώσο-Τουρκικής συμφωνίας. Mm-hmm. Ήταν της 13ης Ιανουαρίου 2010. Από τότε, και πρέπει να πούμε λίγο και στα πολιτικά, από τότε δυστυχώς η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, πήρε την απόφαση να μην φέρει αυτό το ζήτημα στην πρώτη γραμμή της διπλωματίας και της σχετικής και του σχετικού δημόσιου διαλόγου. Για παράδειγμα, στις 7 Οκτωβρίου 2010, λίγους μήνες μετά τη σύναψη αυτής της διμερής συμφωνίας, ο πρόεδρος Χριστόφιας, ο τότε πρόεδρος Χριστόφιας της Κύπρου, δέχτηκε να τιμηθεί από τον τότε πρόεδρο Μέντβεντεφ της Ρωσίας με το παράσημο της φιλίας. Ο πρόεδρος Χριστόφιας σπούδασε στη Μόσχα, είχε φιλορωσικές τάσεις και από ό,τι φαίνεται δεν ήθελε να ενοχλήσει τους Ρώσους. Και ταυτόχρονα η κυπριακή κυβέρνηση τότε ακολουθούσε μια πολιτική του κατευνασμού υπέρ της Τουρκίας και για άλλους λόγους δεν ήθελε να ενοχλήσει την Τουρκία. Δυστυχώς αυτή την προσέγγιση την ακολούθησε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης από το 2013 μέχρι τότε και για αυτούς τους λόγους μπορεί να κάναν κάτι πίσω από κλειστές πόρτες στο διπλωματικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά η κυπριακή κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε της ουσίας να φέρει αυτό το ζήτημα στην πρώτη γραμμή της διπλωματίας και δεν έκανε ότι θα έπρεπε να ενημερώσει το λαό. Δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη για το τι έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι βλέπω κάτι παρόμοιο έχει γίνει και εδώ. Αλλά ναι, σίγουρα στην Κύπρο πήραν την απόφαση να το κουκουλώσουν αυτό το ζήτημα. Ουσιαστικά. Θα σας πει κάποιος εύλογα και νομίζω ότι το έχετε ακούσει ως αντεπιχείρημα και γιατί να μεγιστοποιηθεί ένα θέμα που αφορά ενέργεια από πυρηνικά. Ναι μεν έχει σφοδρές αντιδράσεις από οικολογικές, περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, απλό κόσμο, αλλά πολιτικά αν το δείτε σε όλο το πλανήτη πυρηνικά εργοστάσια υπάρχουν. Η Γαλλία στα πυρηνικά εργοστάσια βασίζει κατά μείζωνα λόγο την ενέργειά της. Η Βουλγαρία έχει στα σύνορα με εμάς. Γιατί ντε και καλά να δημιουργηθεί θέμα με πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία, θα σας πει κάποιος. Το επιχείρημα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι, και σε ένα μεγάλο σημείο έχω δε δίκιο, ότι κάθε κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια και να κατασκευάσει πυρηνικό εργοστάσιο. Ναι, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο-τρεις λόγους γιατί η Τουρκία έπρεπε να εμποδιστεί. Πρώτον, η Τουρκία βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, σε περιοχή που πλήττεται από σεισμούς κατά καιρούς. Και είδαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα στις 6 του Φεβρουαρίου του 2023. Δεύτερον, η Τουρκία πλήττεται από εσωτερική σύραξη με τους Κούρδους, έχει τρομερά προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τη διακυβέρνηση της. Δεν υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί ελέγχου για να γίνει σωστός έλεγχος των πυρηνικών έργων εκεί στο Άκουλιο. Και βεβαίως έχουν και πρόβλημα με τρομοκράτες στην περιοχή μας. Γι' αυτόν, για διάφορους λόγους, μέχρι τώρα, κανένα κράτος δεν προσπάθησε να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό στην περιοχή μας. Αλλά τώρα, μέσω της Τουρκίας και μέσω της Αιγύπτου, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να παρουσιάζεται με τεράστιες γεωπολιτικές, νομικές και άλλες συνέπειες. Από όσο έχετε δει το θέμα και το έχετε δει διεξοδικότερα από άλλους, η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει πρόσβαση στο φάκελο του έργου αυτού? Σίγουρα, ναι. Και κάθε χρόνο δημοσιεύει μια έρευνα για τις εκπλήξεις. Η Τουρκία έχει υπογράψει ορισμένες συμβάσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλεια και δεσμεύεται από αυτές. Αλλά ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει υπογράψει και δεν έχει εφαρμόσει συνεπώς ορισμένες άλλες συμβάσεις που προωθούν είτε την πυρηνική ασφάλεια,
ασφάλεια, είτε την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Να σας δώσω δύο-τρία πολύ απλά παραδείγματα. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση της ΕΣΠΟΥ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο του 1991. Mm-hmm. Δεν έχει υπογράψει την κοινή σύμβαση του 1997 για την ασφάλεια διαχείρισης των αναλώσιμων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλητών. Δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Έχω μια τεράστια λίστα εδώ, δεν θα σας την διαβάσω όλη. Αλλά αυτά είναι τρία παραδείγματα. Και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει... το γεγονός ότι η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από τόσες βασικές συμβάσεις του διεθνούς δικαίου είναι κάτι που θα έπρεπε να μας προβληματίζει και είναι ένας άλλος λόγος γιατί αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να ήταν στην πρώτη γραμμή της δημόσιας διπλωματίας της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Κυριακίδη, είναι ότι και μετά από αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς το θέμα αυτό μένει πολύ χαμηλά, είναι κάτω από τα ραντάρ. Η απάντηση βρίσκεται στα Υπουργεία και στα πολιτικά γραφεία στην Αθήνα και στην Λευκοσία. Πρέπει να παραδεχτώ όμως ότι ορισμένοι ευρωβουλευτές της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν δημιουργήσει φασαρία στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και πολύ σωστά έχουν κάνει. Και πρέπει να παραδεχτώ επίσης ότι μάλλον γίνονται κάποιες προσπάθειες πίσω από κλειστές πόρτες. Το πρόβλημα είναι ότι θα ενεργοποιηθεί πυρηνικός αντιληστήρα στην Τουρκία πριν το τέλος του 23. Και θα έπρεπε να, εκτός από διπλωματική εκστρατεία, θα έπρεπε να υπάρχει και καμπάνια προς όφελος του κοινού για να ξέρουν οι πολίτες στην Ελλάδα και στην Κύπρο τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν στην περίπτωση οποιασδήποτε πυρηνικής καταστροφής. Να σας πω κάποια βασικά στοιχεία για να καταλάβετε τη σημασία της υπόθεσης. Το Άκουγιου βρίσκεται σε παραθαλάσσιο σημείο της νότιας Τουρκίας, περίπου 670 χιλιόμετρα ανατολικά της Σιτίας στην Ανατολική Κρήτη. Είναι περίπου 900 χιλιόμετρα από τον Πειραιά, είναι περίπου 480 χιλιόμετρα από τη Ρόδο, περίπου 350 χιλιόμετρα από το Καστελορίζο, περίπου 110 χιλιόμετρα από την ημικατεχόμενη Λευκοσία και μόνο 80 με 85 χιλιόμετρα από τον Αχτών της επαρχίας Κερίνιας υπό συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Δηλαδή μιλάμε για μια πιθανή απειλή που δεν βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, είναι στο κατόφλι μας. Πολύ σωστή επισήμανση. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, λέει καλημέρα. Πόσο εύκολο είναι, κύριε Κυριακίδη, μια χώρα όπως η Τουρκία, εκτός από την ενέργεια που θα πάρει από αυτούς τους πυρηνικούς σταθμούς, να αποκτήσει μελλοντικά και πυρηνικό οπλοστάσιο? Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και ο κύριος Δημήτρης έχει απολύτω δίκιο που το έθεσε. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία να μας βοηθήσουν εδώ. Είναι μυστικό το ζήτημα. Η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία για το αν ψάχνουν πυρηνικά όπλα. Αυτό που ξέρουμε για σίγουρα είναι ότι εδώ και για δεκαετίες η Τουρκία έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις με το Πακιστάν και υπάρχουν φήμες από έγκυρες πηγές ότι ένας λόγος είναι ότι η Τουρκία θέλει να συνεργαστεί με το Πακιστάν για να μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή για να έχει ευκαιρία σε κάποια στιγμή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Συνεπώς, ένα από τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πυρηνική εξέλιξη στο Άκουγιου είναι εάν αυτή η εξέλιξη είναι καμουφλάρι μια μυστική εκστρατεία της Τουρκίας με στόχο την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
Είναι άλλο ένας λόγος γιατί θα έπρεπε να βρίσκεται αυτό το ζήτημα στην πρώτη γραμμή της διπλωματίας της Ελλάδας και της Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι θεωρείτε λοιπόν ότι τόσο ο πυρηνικός σταθμός στο ΑΚΙΟΥ όσο και μελλοντικά στην Ελντάμπα στην Αίγυπτο σπάνε ένα ταμπού στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί στα Βαλκάνια έχει σπάσει το ταμπού. Για σας αυτό είναι η κόκκινη γραμμή. Θεωρείτε δηλαδή ότι εδώ αλλάζει και γεωπολιτικά η ιστορία. Πολύ σωστά, διότι και στις δύο περιπτώσεις, και στο ΑΚΙΟΥ και στην περιοχή Ελντάμπα στην Αίγυπτο, κουμαντάρουν οι Ρώσοι. Ουσιαστικά αυτά τα εργοστάσια που ξεφυτρώνουν στην Αίγυπτο και στην Τουρκία είναι ρωσικά, είναι διάφοροι εμπλεκόμενοι, αλλά η βασική οργάνωση είναι ο Ρωσάτομ, η ρωσική ατομική οργάνωση, η οποία είναι κρατική. Και εδώ αυτό που γίνεται στο ΑΚΙΟΥ και στο ΑΛΤΑΠΑ ανοίγει σε έναν ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό που βλέπουμε στην περιοχή μας είναι το αυξημένο ρόλο της Ρωσίας για κακούς και για καλούς λόγους. Έχουν φέρει πολλά λεφτά, για παράδειγμα, στην Κύπρο και έχουν βοηθήσει την οικονομία της Κύπρου. Ορισμένα από αυτά τα λεφτά είναι νόμιμα, ορισμένα δυστυχώς από ό,τι φαίνεται είναι μαύρα. Και έχουμε αποφάσεις δικαστηρίου στην Αμερική, το οποίο επιβεβαιώνει αυτό. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα με την πυρηνική ενέργεια ανήκει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο αφορά το μεγάλο παιχνίδι που παίζουν οι μεγάλες δυνάμεις. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η Μόσχα και πιο συγκεκριμένα το Κρεμλίνο ευθυνόταν για την καταστροφή στο Τσέρνομπιλ το 1986 στην Ουκρανία, στην τότε Σοβιετική Ένωση. Και είναι η Μόσχα και συνεπώς το Κρεμλίνο που έχει ευθύνη ουσιαστικά για αυτά τα πυρηνικά έργα στην Τουρκία και στην Αίγυπτο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει, όχι μόνο λόγω της εμπειρίας στο Τσέρνομπιλ, αλλά επειδή η Μόσχα δεν είναι δημοκρατία και όπως στην Τουρκία δεν λειτουργούν σωστά οι μηχανισμοί που θα έπρεπε να ασκούν κάποιον έλεγχο πάνω στην πυρηνική ενέργεια. Εγώ μεγάλωσα και γεννήθηκα, όπως ακούγεται και από τα ελληνικά μου, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγγλία. Πρόσφατα έχω έρθει να ζήσω στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πυρηνική ενέργεια, αλλά υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί διακυβέρνησης. Η Βουλή ελέγχει την κυβέρνηση, τα δικαστήρια ελέγχουν την κυβέρνηση, υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ασκούν έλεγχο, υπάρχουν ΜΚΟ που ασκούν έλεγχο, υπάρχουν ανεξάρτητοι οργανισμοί που ασκούν έλεγχο. Αυτά τα φαινόμενα δεν τα βλέπουμε στην Τουρκία ή στη Ρωσία και είναι κάτι το οποίο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να σας πω, κύριε Κυριακίδη, για να είμαι δίκαιος, ότι όταν υπήρξε πυρηνικό ατύχημα και στην Αγγλία, απεκρύβει για μεγάλο διάστημα και χρειάστηκε επανελειμμένος ερευνητική δημοσιογραφία, βεβαίως στη δεκαετία του 50, τέλη 50, αρχές 60, για να έρθει στην επιφάνεια. Άρα το θεσμικό είναι ένα θέμα παντού όταν πρόκειται για διαρροή πυρηνικών. Ούτως ή άλλως. Έχετε απόλυτο δίκιο και έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα τώρα στην Αμερική, στην περιοχή East Palestine, στο Ohio, στην πολιτεία Ohio, που έχει πραγματοποιηθεί βιβλική περιβαλλοντική καταστροφή. Έγινε στις αρχές του Φεβράριου του 2023 και τώρα αρχίσαμε να μάθουμε. Ναι, σωστά. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο της κάλυψης δεν είναι μόνο κάτι που αφορά την Τουρκία και την Ρωσία, αφορά και τις δημοκρατικές και ελεύθερες δυτικές χώρες. Εν κατακλείδη, κύριε Κυριακίδη, για σας λοιπόν το θέμα αυτό πρέπει να έρθει μπροστά διπλωματικά. Πρέπει να γίνουν διάφορες εκστρατείες. Θα δώσω έμφαση μόνο σε δύο. Πρώτον, πρέπει να το φέρουν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στην πρώτη γραμμή της δημόσιας διπλωματίας. Και δεύτερον, πρέπει να ενημερωθεί ο λαός για το τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει σε περίπτωση, και είναι μικρή περίπτωση, αλλά υπάρχει αυτή η πιθανότητα, σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος.
Ναι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Πριν κλείσω, πρέπει να υπογραμμίσω ότι αυτά που σας είπα σήμερα είναι γνώμες δικές μου, δεν είναι γνώμες του Πανεπιστημίου μου ή οποιοδήποτε άλλου οργανισμού. Και όλοι οι πολίτες πρέπει να ανοίξουν τα μάτια τους και να λάβουν μέτρα. Δεν πρέπει να βασιστούν πάνω στο τι λέει, το τι μας λένε οι κυβερνήσεις. Πρέπει να το ψάξουν, να ψάξουν λεπτομέρειες από μόνοι τους οι πολίτες. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και τα άρθρα μου στη σημερινή είναι στο διαδίκτυο, μπορούν να τα βρουν με ευκολία. Εγώ θέλω να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι αν και είναι περιορισμένη η πιθανότητα ενός ατυχήματος, ο ενημερωμένος πολίτης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό αφορά τη γειτονιά μας. Εδώ ακούμε για χάπια ιωδίου σε σχέση με το ενδεχόμενο πυρηνικού χτυπήματος στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν συζητάμε την περίπτωση πυρηνικού χτύπα ξύλο ατυχήματος στη Βουλγαρία, λέω εγώ, ή τώρα με το Άκιουγιου και αύριο μεθαύριο με την Αίγυπτο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κυριακίδη, για τη σημερινή σας παρουσία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ και εσάς.